Χαίρετε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ε, ένα vlog το οποίο αφορά μια σχέση η οποία ενώ θα μπορούσε να γίνει και από κοντά έγινε περισσότερο διαδικτυακά. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο έστειλε μια φίλη η οποία γράφει τα ακόλουθα. Απ το να τα βρω. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Σα ανακάλυψα πρόσφατα και έχω ενθουσιαστεί. Καλώ όρισε στο κλαμπ μα, στο κανάλι μα. Μου έχετε ζεστάνει πολλέ φορέ την καρδιά με τα βίντεο σα σε εποχέ πολύ δύσκολε για εμένα. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω να κάνετε ένα vlog σχετικά με την υπερσεξουαλική διαταραχή. Πρόσφατα διάβασα κάποια πράγματα σχετικά με αυτήν και είδα ότι ταιριάζουν απόλυτα με μια περίπτωση πρώην μου που ακόμα με βασανίζει. Είναι κάτι που διαφεύγει τη προσοχή πολλών ανθρώπων και νομίζω θα άξιζε μια ενημέρωση σχετικά. Φυσικά αυτό θα βοηθούσε και εμένα. Για την περίπτωσή μου θα πω επιγραμματικά το εξή. Ο πρώην μου προτιμούσε το τηλεφωνικό σεξ από την κανονική επαφή, είχε σεξουαλικέ διαστροφέ και φαντασιώσει, δεν ήθελε να περνάμε πολύ χρόνο μαζί με διάφορε προφάσει, αλλά στο τηλέφωνο μιλούσαμε όλη την ημέρα. Μου εμπιστευόταν τα πάντα, του διάλεγα ακόμη και τα ρούχα που θα φορούσε στη δουλειά, δηλαδή σου έστελνε φωτογραφίε και μιλούσαν με βιντεοκλήση για να διαλέξει. Είχαμε πολλά κοινά. Ήταν τρυφερό μαζί μου. Είχαμε δεθεί πολύ. Ήταν σαν να ζούσαμε μαζί. Είχαμε απόσταση δύο ώρων. Έμενε σε άλλη πόλη, αλλά είχε σπίτι και στην πόλη που ζω. Κάποια στιγμή το ρώτησα αν αυτό που ήθελε από εμένα είναι να μιλάμε μόνο στο τηλέφωνο και να βρισκόμαστε μια φορά το μήνα, γιατί αυτό γινόταν. Ή αν με έβλεπε μόνο ερωτικά, αλλά εκείνο απαντούσε κατηγορηματικά όχι ότι με αγαπάει πολύ και ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος που υπάρχει. Παράλληλα μου έλεγε ότι φοβάται τη μοναξιά. Δεν ήταν παντρεμένος, αυτό είναι διαπιστωμένο. Με χώρισε μια φορά, επέστρεψε και πρόσφατα με ξαναχώρισε γιατί του ζητούσα να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί και εκείνος είπε ότι δεν θέλει σχέση και ότι θέλει να μείνει μόνος του. Οποία αντίφαση, εννοείς αντίφαση από τη στιγμή που επέστρεψε και μετά είπε δεν θέλει σχέση. Σύνολο είμαστε μαζί περίπου δύο χρόνια. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη διαταραχή που έγραψα πιο πάνω. Ευχαριστώ πολύ που με διαβάσατε, είσαστε χαρισματικοί. Σας ευχαριστώ που λέτε ότι είμαι χαρισματική. Και θέλω να συμπληρώσω κάποια πράγματα ω προ το προφίλ του κυρίου, γιατί πραγματικά θα ήθελα να μάθω αν οι υποψίε μου για κάποιο είδου διαταραχή εκ μέρου του είναι αληθεί. Το σεξ ήταν συνέχεια στο μυαλό του, όλε τι ώρε και το απολάμβανε φοβερά από το τηλέφωνο. Δεν έπασχε από κάποια δυσλειτουργία, ίσα ίσα οι αντοχέ και οι ικανότητε του από ήταν παρημιώδη. Με τόση εξάσκηση, πώ θα μην είναι παρημιώδη. Στο τηλέφωνο μιλούσαμε συνέχεια, όλη τη μέρα και τη νύχτα σαφώ. Προσφερόταν να με βοηθήσει σε όλε τι ανάγκε του σπιτιού μου. Π.χ. με βοηθούσε να διαλέξω κάτι που ήθελα για το σπίτι. Θέλει να μου λέει τη γνώμη του για αντικείμενα τεχνολογία που τα γνώριζε καλά. Προσφερόταν να με βοηθήσει ακόμη και στη δουλειά μου και φυσικά το ίδιο έκανα και εγώ. Ό,τι αγόραζε στο σπίτι του το διαλέγαμε μαζί. Ήταν ο καλύτερο σύντροφο, αλλά από απόσταση. Όταν το έλεγα να βρεθούμε, το απέφευγε, με απετέλεσμα να βρισκόμαστε με το ζόρι μια φορά το μήνα, ακόμη και αν έμενε στην πόλη μου για πολλέ μέρε το μήνα. Μάλιστα και κάθε φορά που συναντιόμασταν από κοντά μου έλεγε ότι τον τρελαίνω και ότι είμαι η πιο ερωτική και όμορφη γυναίκα που έχει δει ποτέ του και ότι δεν περνάει λεπτό να μην μη με φαντασιώνει όταν είναι μόνος του. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, η υπερσεξουαλική διαταραχή στην οποία αναφέρεσαι ή ο εθισμός στο σεξ είναι μια συνθήκη για την οποία οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι έχουμε διάφορες απόψεις. Είναι αντιφατικές οι απόψεις. Δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί ότι οι συμπεριφορές που περιγράφεις μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ή συμπτώματα κάποιου εθισμού στο σεξ. Ε, θα μιλήσω γενικά για τον εθισμό στο σεξ ή τη λεγόμενη υπερσεξουαλική διαταραχή, ε, ούτω ώστε να γίνουν κάποια πράγματα γνωστά και στον κόσμο που παρακολουθεί το βίντεο. Όταν μιλάμε για εθισμό στο σεξ ή υπερσεξουαλική διαταραχή, που είναι ένας όρος που δεν είναι ιδιαίτερα δόκιμος, δεν υπάρχει στο, στον DSM αυτός ο όρος, η υπερσεξουαλική διαταραχή δεν υπάρχει στον DSM-5. Ε, το μετροφίλησα, αυτό είναι το, το μικρό το μικρό το βιβλιαράκι που έχει απλώ τα κριτήρια και τα ονόματα των διαταραχών. Διάβασα και κάποια άρθρα και λέει ότι επειδή δεν υπάρχει αρκετή έρευνα πάνω στον τομέα και ακόμη δεν έχουν καταλήξει οι επιστήμονες οι οποίοι γράφουν αυτά τα διαγνωστικά και στατιστικά εγχειρίδια, δεν έχει συμπεριληφθεί αυτή η διαταραχή ως ξεχωριστή διαταραχή στον DSM. Χρησιμοποιείται όμως ο όρος υπερσεξουαλική διαταραχή ή ο όρος εθισμός του σεξ και στο Mayo Clinic που έχω βρει ένα άρθρο, που το Mayo Clinic στην Αμερική είναι ένα πολύ γνωστό κέντρο σεξουαλική υγείας και χρησιμοποιείται και σε, και σε διάφορες ομάδες α, ανώνυμων σεξουαλικών. Λοιπόν, ε, το Mayo Clinic μιλάει για καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά. Δεν την ονομάζει εθιστική. Και το ζήτημα είναι, με βάση αυτά που γράφεις εσύ, αν όντω ο πρώην σου είχε μια διαταραχή ή όχι. Ξαναλέω, για σκοπούς ενημερωτικούς, όταν κάποιος έχει υπερβολική ενασχόληση με το σεξ, τόσο υπερβολική ώστε αυτή να παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα του, δηλαδή να μην μπορεί να εργαστεί, να μην μπορεί να κοιμηθεί, να μην μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή. Αυτή η ενασχόληση με το σεξ να έχει να κάνει με χρήση ή κατάχρηση διάφορων ιστοσελίδων XXX περιεχομένου, Δηλαδή ιστοσελίδες τις οποίες κάποιος πάει και βλέπει ένα πορνογραφικό περιεχόμενο. Να έχει να κάνει με σπατάλι χρημάτων στο να αγοράζει τέτοιου είδου περιεχόμενο να έχει να κάνει με μεγάλη σπατάλη χρημάτων όσον αφορά στον αγοράζει υπηρεσίε από το διαδίκτυο από κοντά σεξουαλικού περιεχομένου. Άνθρωπο ο οποίο μπορεί να είναι θυσμένο ακόμη και στην αυτοικανοποίηση του στυλ να γίνεται αυτοικανοποίηση 8, 9, 10 φορέ τη μέρα. Ε, για να μιλήσουμε για διαταραχή και για να μιλήσουμε για κάποιον άνθρωπο ο οποίο χρειάζεται απεξάρτηση από το σεξ, πρέπει να έχουμε αυτό τον dysfunctionality αυτή την ε, μη λειτουργικότητα σε βασικούς τομείς της ζωής του. Στην περίπτωση τη δικιά σας που περιγράφεις, νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, γιατί επίσης πέρα από τη δυσλειτουργικότητα υπάρχει και το στοιχείο των ενοχών. Δηλαδή αν κάποιος ε, επιδίδεται σε αυτή την καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά, κάθε φορά που το κάνει, νιώθει ενοχέ και τύψει μετά. Δηλαδή, νιώθει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση κάθε φορά που θα κάνει τηλεφωνικό σεξ, για παράδειγμα, και όταν τελειώσει αυτό, νιώθει ντροπή, νιώθει ότι έκανε κάτι λάθο, νιώθει ότι είναι βρώμικο κλπ. κλπ. Προσπαθεί συνήθω αυτό ο άνθρωπο να κόψει, να κόψει την, τη συμπεριφορά του αυτή, αλλά δεν τα καταφέρνει. Λοιπόν, φίλε Νάδα, στη δική σου την περίπτωση που λες ότι Είσαι επιβεβαιω... Το έχεις επιβεβαιωμένο και καρατσακαρισμένο ότι αυτός είναι χωρισμένος με παιδιά. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση να έχει μια τέτοιου είδους σχέση με την ενδιαστάση σύζυγο του, μπορεί να μείνει και αν και πρώην γυναίκα, το να μην έχουν βγάλει διαζύγιο δηλαδή, στην οποία αυτή η κατάσταση να μην θέλει να μάθει αυτή ότι αυτός έχει σχέση. Μπορεί. Υποθέτω. Υποθέσεις κάνω. Δηλαδή, μπορεί να φοβάται ότι αν μάθει η ενδιαστάση σύζυγο ότι αυτό έχει σχέση με άλλη γυναίκα, ότι μπορεί να του κάνει αντίπεινα με τα παιδιά κλπ. Και και δεν μου γράφει αν αυτό ο άνδρας είχε τακτικέ συναντήσει με τα παιδιά του και είχε ή έχει μια υγιή σχέση με τα παιδιά του. Ε, φαίνεται ότι κάτι δεν σου λέει. Τι είναι αυτό που δεν σου λέει, Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι μέτριο. Μια απλή ψυχολόγος είμαι και έχω ανοίξει και τον DSM και έψαχνα. Ήμουνα σίγουρο ότι δεν υπήρχε αυτή η διαταραχή, αλλά είπα το ψάξω καλύτερα. Και λέει ο λόγο που δεν την έχουν κατατάξει στον DSM-5 αυτή τη διαταραχή είναι γιατί ακόμη δεν υπάρχει ευκαιτή έρευνα που να ε, 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 καθιστά έγκυρα τα κριτήρια για μια τέτοια διάγνωση και μια τέτοια διαταραχή. Ε, Μένα η γνώμη μου είναι ότι στη δική σου την περίπτωση έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που σου δείξε ξεκάθαρα τι είδου σχέση θέλει. Θέλει μια σχέση που να είναι αυτό στο σπίτι του, εσύ στο δικό σου σπίτι, να επικοινωνείτε τηλεφωνικά, να επικοινωνείτε διαδικτυακά, από ό,τι κατάλαβα, μέσω φωτογραφίε, βιντεοκλήσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά δεν θέλει κάτι περισσότερο. Αυτό ήταν ξεκάθαρο μέσα στα δύο χρόνια που ζούσατε μαζί. Από τη στιγμή που εσύ ζήτησε κάτι περισσότερο, από τη στιγμή που εσύ ζήτησε να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί και αυτό δεν το αποδέχθηκε, για σένα αυτό πρέπει να είναι αρκετό για να σταματήσεις να είσαι μαζί του. Δεν θεωρώ ότι είναι αφύσικη μια τέτοια σχέση, εάν και οι δύο το θέλουν. Δηλαδή, το να ζουν δύο άνθρωποι σε δύο διαφορετικέ περιοχέ, δύο ώρε μακριά, όπω λε, απόσταση ο ένα από τον άλλο, και να τα βρίσκουν α, τηλεφωνικός και μέσω διαδικτύου και μέσω μηνυμάτων και μέσω βιντεοκλήσεων, και να βρίσκονται μια φορά το μήνα και από ό,τι κατάλαβατε μια φορά το μήνα, δεν γράφησαν, βγαίνατε έξω, δεν γράφησαν, πηγαίνατε για ραντεβού, δεν γράφησαν, πηγαίνατε για φαγητό, ίσω βρισκόσαστε στο σπίτι σου, δεν ξέρω. Εάν αυτό ταιριάζει στο lifestyle και το δύο, fair enough. Είναι εντάξει. Από τη στιγμή όμω που δεν ταιριάζει αυτό στο δικό σου lifestyle και στι δικέ σου επιθυμίε, θα έπρεπε εσύ να το χωρίσει, όχι να περιμένει να σε χωρίσει αυτό. Κατάλαβε τι εννοώ. Υποθέτω, δεν ξέρω, υποθέτω ότι μπορεί να έχει θέματα με τη μητέρα των παιδιών του και να μην θέλει να μαθευτεί σχέση του. Εάν όντω έχει χωρίσει, όπω λε. Μπορεί να είναι και σε διάσταση να μην έχει χωρίσει. Μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι με τη μητέρα των παιδιών του ότι μπορεί να τα βρούνε, μπορεί να μην τα βρούνε. Τώρα υποθέσει κάνω, ε, το ξαναλέω. Υποθέσει κάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλά όλοι μα μέσα στι ερωτικέ μα σχέσει και μέσα σε όλε μα τι ανθρωπινέ σχέσει να ανοίγουμε το χρυσό το στοματάκι μα, να μιλάμε και να εξηγούμε στο τέρι μα τι συνθήκε μα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αυθεντική σχέση αν δεν μιλούμε ανοιχτά με τον άλλο. Και τώρα όσον αφορά στι φαντασιώσει του που λε, αν αυτέ οι φαντασιώσει είναι υπερβολικέ. Και αν αυτές οι φαντασιώσεις συνιστούν καταναγκαστική σχέση με το σεξ ή η υπερσεξουαλικη διαταραχή δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί αυτό που για σένα μπορεί να είναι υπερβολικό και για κάποιους άλλους ανθρώπους μπορεί να μην είναι υπερβολικό. Δεν μου έχεις γράψει κάτι το οποίο να δείχνει ότι έχει τέτοιο θέμα. Το θέμα που φαίνεται πως έχει είναι ότι δεν θέλει σχέση του να είναι φανερή. Δεν θέλει σχέση του να είναι από κοντά, προφανώς γιατί δεν θέλει να είναι φανερή. Αυτό υποθέτω. Τώρα, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και μπορείτε εσείς, είτε ό ή σύντροφο σας, να έχετε θέματα με ε, ανεξέλεγκτη σεξουαλική συμπεριφορά. Ανεξέλεγκτη σεξουαλική συμπεριφορά σημαίνει συνεχής αναλλαγή συντρόφων. Για να φτάσουμε στα κριτήρια της υπερσεξουαλικής διαταραχής, της καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς, έτσι όπως την ορίζει το Μέγιο Κλίνικ, τα συμπτώματα είναι τα, τα ακόλουθα όταν έχεις συνεχείς και έντονες σεξουαλικές φαντασιώσεις, ορμές και συμπεριφορές, οι οποίες παίρνουν πολύ από το χρόνο σου και νιώθεις ότι δεν μπορείς να τις ελέγξεις. Όταν νιώθεις την ορμή να κάνεις συγκεκριμένες σεξουαλικές συμπεριφορές για να νιώσεις για λίγο καλύτερα και μετά όμως νιώθεις ενοχή ή τύψεις. Όταν έχεις δοκιμάσει χωρίς επιτυχία να ελαττώσεις ή να ελέγξεις τις σεξουαλικές σου φαντασιώσεις, ορμές ή συμπεριφορές. Όταν χρησιμοποιείς καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά σαν μια διαφυγή από άλλα προβλήματα όπως τη μοναξιά, την κατάθλιψη, το άγχος ή το στρες. Όταν συνεχίζεις να ασχολείσαι με σεξουαλικές συμπεριφορέ, συμπεριφορές οι οποίες έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, όπως τον κίνδυνο για να πάρεις ή για να δώσεις κάποιο σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα, την απώλεια σημαντικών σχέσεων, προβλήματα στη δουλειά, οικονομικά προβλήματα ή νομικά προβλήματα. Όταν έχεις πρόβλημα να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις υγιείς και σταθερές σχέσεις. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι ε, δεν... Συναντά τα κριτήρια, έστω και αυτά τα κριτήρια τη καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά που προτείνει το μεγιό Κλίνικ. Λέει επίση να, να ζητήσουν, λέει, αμέσω θεραπεία κάποιο όταν νομίζει ότι μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιά με ανεξέλεκτη σεξουαλική συμπεριφορά. Όταν έχεις και άλλα προβλήματα α, με έλεγχο παρόρμησης και νιώθει ότι η σεξουαλική σου συμπεριφορά ξεφεύγει από τον έλεγχο. Σου. Και ή όταν έχεις κάποια συμπτώματα αυτοκτονικότητας ή, ε, ή έντονης κατάθλιψης. Λοιπόν, λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά ο συγκεκριμένος με αυτά που γράφεις δεν εμπίπτει στη διάγνωση. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε διάγνωση. Και σου ξαναλέω, αυτή η διάγνωση δεν είναι καν επίσημη διάγνωση. Είναι ένα, μια κατηγοριοποίηση η οποία χρησιμοποιείται από συγκεκριμένου ειδικού ψυχική υγεία και σεξουαλική υγεία και συνήθω χρησιμοποιείται στα προγράμματα των 12 βημάτων των, ανώμα, των ανώνυμων Σεξουμανών. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι για τη δική του την περίπτωση, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, έχω γίνει υπερβολική, ότι κάποιο λόγο έχει αυτό ο τύπο για να μην. Σας, να μην γίνει γνωστή η σχέση σα. Δεν μου γράφει περισσότερε άλλε πληροφορίε. Λοιπόν, ξαναλέω: όποιο τυχόν έχει αυτά τα συμπτώματα που έχω διαβάσει, δηλαδή η σεξουαλική του συμπεριφορά να το βάζει σε ουσιαστικού κινδύνου και ψυχικού κινδύνου και σωματικού κινδύνου και κινδύνου υγεία και κινδύνου με τον νόμο. Ναι, τότε να πάει σε έναν ψυχολόγο, να πάει σε έναν ψυχίατρο, να ψάξει να βρει τι ομάδε απεξάρτηση για να βοηθηθεί. Εντάξει. Γιατί σα λέω, εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι πρέπει να να ποινικοποιούμε και να κλινικοποιούμε συμπεριφορές τις οποίες μπορεί να μην τις καταλαβαίνουμε ή μπορεί να μην είναι ε, κατανοητές σε εμά, ή μπορεί να μην μοιάζουν τις δικές μας. Εντάξει, αλλά it takes two to tango. Χρειάζονται δυο για να χορέψουν tango. Το πρώην σου, αν έβρισκε μια γυναίκα σε παρόμοια θέση με αυτόν, που επίση θα ήθελε την ησυχία τη και να κάθεται σπίτι τη και να μην έχει τον άλλο συνέχεια μέσα στα πόδια τη, μπορεί να τα είχαν μια χαρά σχέση διαδικτυακή και τηλεφωνική και να βρίσκονται μια φορά το μήνα. Προφανώ αυτό δεν είναι εκείνο που ήθελε εσύ και δικαιούσε να μην το θέλει. Δεν σημαίνει όμω ότι ο άλλο είναι άρρωστο. Κατά τη γνώμη μου. Φιλιά.